Στο αγωνιστικό μέρος, στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Football League, επέστρεψε η Βέρεια που επικράτησε με 2-1 του Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο για την 14η αγωνιστική. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, η ομάδα της Σημαθίας άνοιξε το σκορ, όταν μετά από την εκτέλεση φάουλ του Κανακούδη, ο Κάντι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για έκτη φορά την φετινή σεζόν. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάρηση με το πέναλτι που κέρδισε ο Καπνίδης από τον Μπάρμπα και εκτέλεσε εύστοχα ο Καρακατσάνης το 69. Η Βασίλισσα του Βορρά ενέτεινε την πίεσή της και λυτρώθηκε 7 λεπτά πριν το φινάλε, όταν μετά την εκτέλεση φάουλ του Κανακούδη, ο Βεργόνης νίκησε τον Γιακουμή. Η Βέρεια με αντίπαλο τον Αγροτικό Αστέρα κατάφερε και έφτασε στην νίκη, διότι κατά την άποψή μου περιόρισε τις δραστηριότητες των αντιπάλων, η οποία είναι μια ομάδα που προσπαθεί να οργανώσει επιθέσεις με συνεργασίες. Μου είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να θέλω να μιλήσω για το αγωνιστικό μέρος παιχνιδιού, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να παραλείψω και να μην εκφράσω τα παράπονά μου στη σημερινή διαιτησία. Κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής. Μάτς που δεν αντέχει σε κριτική διεξήχθη στην Κεσαριανή. Ο Εθνικός Αστέρας κατέβηκε με 13 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, οι περισσότεροι από την ομάδα νέων, και γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Πανθρακικό. Η ομάδα της Κομωτινής δεν συνάντησε καμία δυσκολία, έφτασε τις 3 συνεχόμενες νίκες και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Μπαϊκαράς στο 21ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους και ο Χλωρός το 73 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα για το παιχνίδι, γιατί όταν ο αντίπαλος παίζει με τόσο πολλά μικρά παιδιά, θεωρώ ότι το λιγότερο που πρέπει να ασχοληθώ είναι με το αν έπαιξε καλά η ομάδα μου ή όχι. Το μοναδικό κέρδος που έχουμε από το σημερινό παιχνίδι είναι ότι μπορέσαμε να ξεκουράσουμε κάποια παιδιά από κάποιο σημείο και μετά, συν αυτούς που δεν ήρθαν καθόλου. Ο κατήφορος της ΑΕΛ συνεχίστηκε και στο Ελ Πάσο, με τους Βυσσινοί να γνωρίζουν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Το γκολ του Μαρουκάκη στο 15ο λεπτό ήταν αρκετό για την Καλλιθέα, ώστε να επιστρέψει στις νίκες μετά από 3 παιχνίδια. Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα της Θεσσαλίας απέχει πλέον 12 βαθμούς από την προνομιούχο Διάδα, την ώρα που δεν έχουν καταφέρει καν να σκοράρουν τα τελευταία 360 λεπτά. Αυτό που μπορώ να πω ότι, και θέλω να δώσω ένα μήνυμα, ότι αυτούς τους παίκτες έχουμε, αυτό είναι το ρόστερ, και με αυτούς θα δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε στις δυναμίες και σίγουρα δεν έχω μαγικό ραμπάκι σε 2 μέρες να αλλάξω τα πράγματα, γιατί δεν είχα και χρόνο να δουλέψω, όμως δεν είναι δικαιολογία. Και βέβαια πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε δυνατότητες που έχουμε. Αυτές ήταν και οι τελευταίες δηλώσεις του Μπόζι Νταρμπάντοβιτς, ως τεχνικός της ΑΕΛ, καθώς λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας τόσο με τον ίδιο όσο και με τον Νίκο Νταμπίζα, κατόπιν αιτήματος των μελών του τεχνικού επιτελείου. Στην Εύβοια, ο Ηρακλής Ψαχνών επιβεβαίωσε την δύναμη της έδρας του, αποσπώντας χρυσό βαθμό από τον Παντσεραϊκό. Η ομάδα του Αντώνη Πριώνα, μάλιστα, θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο, αλλά η κεφαλιά του Θάνου στο 67 πέρασε ελάχιστα out από το τέρμα των φιλοξενούμενων. Ο Ηρακλής Ψαχνών έμεινε για 5ο συνεχόμενο μάτς εντός έδρας αίτητος. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, μέτριο ποιοτικά. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κόντρα τον αέρα, ο οποίος μας δημιούργησε προβλήματα. Παρά αυτά, προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω, να κυκλοφορήσουμε, να παίξουμε ορθόδοξο ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο εδώ και μία εβδομάδα προσπαθούμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε καινούργια. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τα Ψαχνά. Εμείς όμως σήμερα ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι μέσα στο γήπεδο, ξέραμε τι θέλαμε. Ξέραμε ότι από τέτοια παιχνίδια προσπαθείς να πάρεις ό,τι μπορείς περισσότερο, γιατί είναι μεγάλες οι διαφορές σε ψυχολογικό των ομάδων. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που θεωρούσαν τον Θρασίβουλο ήδη υποβιβασμένο. Όμως η ομάδα της Φιλής τους έχει διαψεύσει όλους, πραγματοποιώντας πορεία πρωταθλητισμού μετά την διακοπή. Η ομάδα του Λίσανδρου Γεωργαμλή επικράτησε με 2-1 του Πιωρικού και έφτασε τις 3 νίκες στα 4 τελευταία παιχνίδια.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ήταν ο Αλεσάνδρο Ντακόλ. Ο Βραζιλιάνος ευστόχησε από την βούλα του πέναλτι στο 23, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Η ομάδα της Κατερίνης απάντησε με το 8ο γκολ του Κουτσοσπύρου στο πρωτάθλημα, όμως ο Ντακόλ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με όμορφο σουτ στο 68 υποχρέωσε τον Γιώργο Χατζάρα να φύγει με άδεια χέρια στον ντεμπούτο του στον πάγκο του Πιερικού. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε, αλλάξαμε φιλοσοφία. Ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού, καταφέραμε και ισοφαρίσαμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να προβλέψεις. Τα λάθη που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι το παιχνίδι το είχαμε στα χέρια μας και το χάσαμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί είναι από τις λίγες φορές στην καριέρα μου που παρακολουθώ ομάδα, που όταν έχει κατοχή μπάλας μπορεί να κινδυνεύσει. Η αναγέννηση Γιαννιτσών είχε σκοράρει μία φορά στα τελευταία 6 παιχνίδια της, όμως πέτυχε 2 γκολ κόντρα στην Καλονή και επέστρεψε στις νίκες πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο Σπαθάρας στο 42 έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Σπύρου Μπαξεβάνου, ενώ μετά από πολλές χαμένες ευκαιρίες, το μάτς κλείδωσε για τους γηπεδούχους το 81 με την κεφαλιά του Σερέτη. Η ομάδα της Μυτιλίνης αρκέστηκε στο να μειώσει τις καθυστερήσεις με το πέναλτι του Λεοζίνιο για το τελικό 2-1. Ήταν η πρώτη ήττα της Καλονής μετά από 4 μάτς. Πραγματικά πετάξαμε ένα πρώτο ημίχρονο. Εγώ δεν θα του πω ότι είμαι σίγουρος, αλλά θα του πω ότι αν είχαμε την παρουσίαση στο δεύτερο ημίχρονο από την αρχή του παιχνίδι, πιστεύω ότι θα είχαμε περισσότερη τύχη. Το πρώτο ημίχρονο μας μπορεί να είναι και το καλύτερο που κάναμε αγωνιστικά από όλα τα ημίχρονα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Συνήθως πάντα πετούσαμε ένα ημίχρονο το πρώτο. Εμείς πάντα λόγω του νεαρού, της ηλικίας, πιο πολύ το πρώτο ημίχρονο μας πάντα πήγαινε ανιχνευτικό και αναγνωριστικό από τα παιδιά. Στη Ρόδο πανηγύρισε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα η Παναχαϊκή. Σε ένα μάτς που ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση, αφού οι Ροδίτες δεν είχαν καταβάλει στους διαιτητές τη χρηματική τους αποζημίωση, οι Πατρινοί δεν συνάντησαν καμία δυσκολία. Το σκορ άνοιξε ο Θεοδωρέλης στο 21ο λεπτό, για να έρθει ο Φουρτάδο 5 λεπτά αργότερα και να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του με το 8ο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Ντίνας στο 51 ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0 και λίγο πριν το φινάλε, ο Μαπούκου έγραψε το τελικό 4-0. Εύχομαι καλή συνέχεια και επιτυχία στην ομάδα και για αγώρα, γιατί πραγματικά υπάρχει μέλλον εδώ. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτούς, αλλά το παρήγορο είναι ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και θα πρέπει να προσευχθεί ιδιαίτερα. Ότι εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε για την ιστορία αυτής της ομάδας, για τις φανέλες που φοράνε τα παιδιά και για την ιδέα που λέγεται Διαγόρας. Αυτό είπαμε, αυτό κάναμε. 3 υπερπολίτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για να μείνει στην κατηγορία πήρε ο Φωκικός που επικράτησε με 1-0 του Βίζαντα Μεγάρων στην Άμφισσα. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης το πέτυχε ο Διαμαντόπουλος το 20 λεπτό μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Σκαρίμπα. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μιχάλη Κασάπη ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη και έστειλε εκεί τον Βίζαντα.